Καλημέρα. Καλημέρα. Προτιμάτε η εξεταστική του Γενάρη να γίνει διαζώσεις ή online? Εντάξει, online φυσικά, τι είμαστε, τρελοί είμαστε. Γιατί online? Τι γιατί, χρωστάω 56 μαθήματα να πούμε, είμαι στο 27ο εξάμηνο. Πρέπει να περάσουμε για κανένα μάθημα, κατάλαβε. Γιατί online έρχεται η παρέα σπίτι, αράζουμε, τα συζητάμε, κατάλαβε. Ανοίγουμε τα θέματα, γελάμε, έχει και παρέα. Και πέρα από αυτό, και παραγγείλουμε και τίποτα το e-food, γιατί ξέρει τι έκανε το e-food, έτσι. Έβαλε την πίτα του δασούλη, ψηλό γαϊδέλη. Οπότε εντάξει, βγαίνει πιο διασκεδαστική εξεταστική και περνά σε κανένα μάθημα, κατάλαβε. Καλημέρα. Καλημέρα, χρυσή μου. Προτιμάτε η εξεταστική του Γενάρη να γίνει διαζώσεις ή online? Ακούστε με, κυρία μου. Κάποια μαθήματα εκφύσεως επιδέχονται την εξ αποστάσεως εξέταση, μαθήματα που εξετάζονται με multiple choice. Μολοτάφτα, κάποια από δάφτα, ανέκαθεν εξετάζονται γραπτώς διαζώσεις. Με αποτέλεσμα τώρα που έχουν γυρίσει τον μπιφτέκι μερικοί, να πρέπει να δίνουμε αυτά τα μαθήματα online και προφορικά. Με αποτέλεσμα, κυρία μου, να έχουμε δει τα ευτράπελα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, συμμορφωθείτε, νέοι. Συγγνώμη, κορίτσι, 2 μέτρα πιο πίσω, παρακαλώ, θα κολλήσουμε. Προτιμάτε η εξεταστική του Γενάρη να γίνει διαζώσεις ή online? Δεν θα είστε με τα καλά σας, έτσι. Θα κάνουμε διαζώσεις εξεταστική. 56.500 κρούσματα τη μέρα, να πούμε, θα μπω εγώ να φασωθώ με το μισό αμφιθέατρο στην εξέταση. Δεν σφάξανε, έτσι. Με 1.000 κρούσματα είχαμε κάνει όλες τις διαθήκες μας, να πούμε, και χαιρετάγαμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Άντε λίγο σοβαρευτείτε, λοιπόν.